Καλησπέριζω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχω υπόψη μου μία δήλωση, θα το ξεκινούσα αλλιώς, αλλά έχω υπόψη μου μία δήλωση που άκουσα προηγουμένως του κυρίου Παναγόπουλου, του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ, στην κρατική τηλεόραση, στην ΕΡΤ, που έκανε ένα παραλληλισμό των μελών του ΠΑΜΕ και της συμπεριφοράς τους, όπως είπε, στην Καλαμάτα, με χρυσαυγίτες. Να το ξεκινήσω κι εγώ λοιπόν αλλιώς, γιατί εγώ αλλιώς ήθελα να το ξεκινήσω, Ξέρετε κύριε Μπογιόπουλε και οι ακροατές σας, φαντάζομαι ότι όλοι θα έχουμε δει ταινίες με τη μαφία. Η μαφία έχει τρία χαρακτηριστικά. Το ένα χαρακτηριστικό της είναι ότι κάνει τις δρομοδουλειές της στα κρυφά. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι χρησιμοποιεί μπράβους, να μην πω τίποτα χειρότερο. Και το τρίτο χαρακτηριστικό ότι έχει στενές σχέσεις με τη μεγάλη εργοδοσία, αν δεν εντελείται και από αυτούς. Τώρα βεβαίως η σύγχρονη μαφία έχει ένα ακόμα. Χρησιμοποιεί ό,τι πιο ακραίο μπορεί σε επίπεδο προπαγάνδας, γιατί εκτός από αυτό που είπατε, που το άκουσα κι εγώ, που είπε ο Παναγόπουλος, είπε κι άλλα. Μίλησε για ανθρώπους που μπούκαραν μέσα στο Μέγαρο Χορού και στην Καλαμάτα με σιδηροκροθιές, με στιγιάρια και δεν ξέρω είπε και εγώ τι άλλο. Επίσης ότι μπαίνατε σε δωμάτια συνέδρων. Αυτό κι αν είναι το, ναι. Αυτό κι αν είναι το απίστευτο. Καλά, ότι τους είχαμε αποκλεισμένους, δεν μπορούσε να βγει κανένας έξω κτλ. Η αλήθεια είναι το γεγονός ότι δεν έβγαινε κανένας έξω. Έχει μια βάση αλήθειας, γιατί άμα έχουν συνηθίσει μέσα στη κλειδί, μέσα στην ωραία ζωή εκεί πέρα, με τα εστιατόρια, τα σπάτους, αυτά, από εκεί δεν βγαίνεις και εύκολα, το που τα λέμε. Άμα είσαι σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο, γιατί να πας να πας στην ταβέρνα απ' έξω? Όχι ότι δεν βγήκαν και στην ταβέρνα. Αλλά αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της μαφίας, γι' αυτό και εμείς την ονομάσαμε, κύριε Μπογιόπουλε, συνδικαλιστική μαφία. Και βεβαίως θα ήταν αυτό και μόνο αυτό και θα τέλειωνε εκεί η κουβέντα. Αν δεν είναι ότι απλά έχουν σχέσεις πλέον με τη μεγάλη εργοδοσία, αν δεν ήταν και δεν την είχαν βάλει την ίδια την εργοδοσία μέσα στα συνδικάτα, μέσα στα σωματεία και βεβαίως γιατί όχι και μέσα στην ίδια τη ΓΕΣΕΕ. Πείτε μου, κύριε Παπαγεωργίου, τι έγινε στην Καλαμάτα? Καλαμάτα έγινε αυτό που περίμενε και ο καθένας να γίνει. Δηλαδή να γίνει ένα συνέδριο, αυτό που μάλλον οι εργαζόμενοι περίμεναν να γίνει, να γίνει ένα συνέδριο, το οποίο θα γινόταν μια κουβέντα, μια συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων και για τις λύσεις που προτείνει και κάθε γραμμή εκεί μέσα στην ΓΕΣΕΕ. Ανταυτού, επί τρεις μέρες, σε όλες τις εκκλήσεις των αντιπροσώπων της ΔΑΣ και όχι μόνο της ΔΑΣ, των αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί από σωματεία, από συνδικαλιστές του ΠΑΜΑ, από σωματεία που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΑ, αλλά και άλλοι συνδικαλιστές, κύριε Μπογιόπουλε, άλλων παρατάξεων, οι οποίοι πραγματικά πιστέψτε με αηδιάσαν τόσο όλη αυτή η κατάσταση, που ήταν και φανερή και αντίδρασή του. Συνδικαλιστές που δεν συμφωνούν εμάς με το ΠΑΜΑ, πολλοί μάλιστα από αυτούς έχουν και τελείως άλλη γραμμή για το ρόλο που πρέπει να έχει το κίνημα. Και όχι μόνο σε επίπεδο τακτικής εννοώ. Αλλά επί τρεις μέρες η συνεχής εκκλήση μας ήταν να ανοίξει το συνεδριακό κέντρο εκεί και να γίνει το συνέδριο. Τη μόνη φορά που άνοιξε το συνεδριακό κέντρο, γιατί βρίσκαμε συνεχώς μπροστά αντιπροσώπους των άλλων παρατάξεων που καθόντουσαν μπροστά στην πόρτα για να μην μπει κανένας μέσα, τη μόνη στιγμή που άνοιξε ήταν την Παρασκευή το βράδυ, για να μπούμε όλοι τελικά μέσα και να πει ο Παναγόπουλος να μείνουν αυτοί που έχουν κάρτες και οι υπόλοιποι που δεν έχουν κάρτες να βγουν έξω. Μόνο που κάρτες, κύριε Μπογιόπουλε, είχαν όλοι. Είχαν κάρτες και κουτσιμαρία, αφού τις κάρτες τις βάζαν μέσα στα δωμάτια του ξενοδοχείου οι συναδέλφες μας, οι καμαριέρες. Δεν έγινε καμιά ταυτοπροσωπία, δεν έγινε καμία καταστατική, να το πω, ενέργεια τέτοια που να μπορούσε να διασφαλίσει τέλος πάντων ότι θα ήταν κάποιοι μέσα σύνεδροι που θα τηρούσαν τις ελάχιστες προϋποθέσεις. Πείτε μου κάτι, κύριε Παπαγεωργίου. Έχουμε το εξής φαινόμενο, δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά μιλάμε τώρα για την ελληνική πραγματικότητα. Ζούμε σε συνθήκες κρίσης. Ζούμε σε συνθήκες που μόλις ένας στους 10 εργάτες, εργαζόμενους, αν μπορώ να θυμηθώ καλά, παλιότερα στοιχεία έχω υπόψη μου, είναι συνδικαλισμένος. Έχουμε ένα συνδικαλιστικό λεγόμενο κίνημα, το οποίο καταθέτει λουλούδια στο δρομέα, για να φέρω έτσι ένα σουρεαλιστικό σκηνικό των προηγούμενων ημερών. Και την ίδια ώρα δεν έχουμε μισθούς, δεν έχουμε συντάξεις. Τι θα γίνει? Αυτό είναι το ζήτημα.
νομίζω ότι υπάρχει πραγματικά και εμάς μας ανησυχεί αρκετά ένας φόβος. Μην φύγει τελικά η συζήτηση και η κουβέντα από το κύριο που είναι αυτό. Γιατί εντάξει τώρα, το γεγονός ότι οι αθλειότητες τους έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, το έχουν τερματίσει που λένε και οι πιο νέοι συνάδελφοι, δεν πρέπει να μας αποσαντούσε το κύριο. Ότι η γραμμή τους όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν μια συνεπή γραμμή στήριξης όλων των κυβερνήσεων, όλων των αντεργατικών επιλογών των κυβερνήσεων και κατ' επέκταση βεβαίως μάλλον όλων των επιχειρηματικών ομίλων και στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων και στο ζήτημα των μισθών και στο ζήτημα και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, έτσι, ακόμα και εκεί. Ήταν γραμμή τέτοια. Αυτό το πράγμα, βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι όταν πάρεις, όπως λέγεται το τραγούδι, φόρα κατηφόρα, δεν σταματάς πουθενά. Ο κατήφορος τους έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο πλέον, που επειδή ακριβώς έχει ευτελιστεί τελείως αυτό που λέμε, θέλουν να ευτελίσουν μάλλον τελείως αυτό που λέμε συνδικαλιστική δράση, συνδικαλιστική οργάνωση κτλ., θέλουν να έχουν μία κουστοδία εκεί εκλεγμένη στα δευτεροβάθμια, σε όσα ελέγχουν και στα τριτοβάθμια όργανα, για να μην ακούγεται τίποτα, να μην ξεκινάει τίποτα από εκεί, να μην παίζει κανένα ρόλο στο χαμηλό βαθμό οργάνωση εργατικής τάξης, που πολύ σωστά είπατε, αυτά είναι τα στοιχεία. Λίγο καλύτερα, λίγο χειρότερα, δεν θα αλλάζει πολύ το τοπίο. Αυτό είναι. Αυτό είναι και ο σκοπός τους. Γι' αυτό και το συνέδριο αυτό ήθελαν αυτοί, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ, να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και από την απέναντι πλευρά, εμείς θέλαμε πάση θυσία να γίνει αυτό το συνέδριο με πραγματικούς εργαζόμενους. Και ας είναι και από. Δεν ήταν το θέμα, γιατί πολλοί λένε ότι δεν μας σύμφερνε ο σχετισμός, είναι αρνητικός σχετισμός. Εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε αυταπάτες. Αρνητικός θα ήταν ο σχετισμός και χωρίς αυτούς τους 53 που λέμε τέλος πάντων ότι είναι όχι μόνο εργοδότες νόθοι από φαντάσματα κτλ. Αλλά πάση περιπτώσει να γίνει ένα συνέδριο που να κουβεντιαστεί το ζήτημα, να κουβεντιαστούν αυτές οι δύο γραμμές που λέμε στο κίνημα. Η μία που λέει να στηρίζει τα μονοπόλια και τις κυβερνήσεις με πάντιο τρόπο, γιατί η ανάπτυξη θα φέρει κάτι καλό και στους εργαζόμενους. Αυτό που όχι μόνο δεν έχει αποδειχτεί με την τεράστια ανάπτυξη που συντελείται το τελευταίο διάστημα σε ορισμένους κλάδους, αλλά γίνονται πράγματα ακόμα χειρότερα. Και άλλη γραμμή που λέει ότι πρέπει να απαλλαγούμε από δάφτους, από αυτούς τους εργατοπατέρες και να βάλουμε μπροστά σε αυτό που πραγματικά πρέπει να είναι ο ρόλος κάθε εργατικής οργάνωσης, η ικανοποίηση των εργατικών αναγκών. Αυτό είναι όλο και νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν θέλαν να γίνει αυτή η κουβέντα, δεν θέλαν να γίνει αυτή η συζήτηση και δεν κάνουν και πίσω από το να θέλουν τους εργοδότες μέσα. Ακούσα τι έλεγε σήμερα ο Παναγόπουλος. Εντάξει, λέει, κάποιος έγινε διευθυντής, λέει, από εργαζόμενους έγινε διευθυντής. Εν πάση περιπτώσει, είναι ανάγκη τώρα αυτός να τον πετάξουμε έξω από το σωματείο. Μα ο άλλος είναι πρόεδρος ανώνυμης εταιρείας. Παίρνει τη γραμμή και την πάει κατευθείαν κάτω. Τη γραμμή της εργοδοσίας κατευθείαν κάτω. Είναι αυτός που απολύει, είναι αυτός που προσλαμβάνει, είναι αυτός που κάνει αυτές τις βρωμιές που γίνονται σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτόν θα τον έχω και δίπλα μου εγώ αντιπρόσωπο και θα με βάλουν να ψηφίζω μαζί του. Μα είναι, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Σε ό,τι αφορά, είπατε για δύο γραμμές, για δύο αντιλήψεις, βλέπω ότι ως πάμε είχατε τη δυνατότητα πάντως να ενώσετε την από εκεί πλευρά. Έχω μπροστά μου ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας που κάνει λόγο για εισβολή μελών του ΠΑΜΕ στο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Την ανακοίνωση του ΚΙΝΑΛ, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, που μιλάει για απαράδεκτες ενέργειες του ΠΑΜΕ, που με την άσκηση βίας επιχειρεί να παρεμποδίσει το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Έχω και την ανακοίνωση του Τμήματος Εργατικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης σας καταδικάζει και αναφέρει η εισβολή μελών του ΠΑΜΕ στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΓΕΣΕΕ. Μία μορφή ένωσης υπάρχει εδώ. Αυτή η ένωση δεν την καταφέραμε εμείς τώρα. Η ένωση αυτή προϋπήρχε με πάντιο τρόπο. Δηλαδή, για δείτε τώρα, στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων δεν ήταν η παράταξη του Παναγόπουλου, η ΠΑΣΚΕ ή το ΠΑΣΟΚ δηλαδή που είχε το πάνω χέρι. Ήταν οι παρατάξεις που ήταν γύρω από του ΣΥΡΙΖΑ, από την ομάδα του Βασιλόπουλου. Ωστόσο όμως ήταν τόσο δεμένοι στη γραμμή που είχαν να γίνει εκεί λοιπόν το συνέδριο που έχουν ψηφίσει 400 διευθυντικά στελέχη και έχουν εκλέξει αντιπροσώπους, ήταν τέτοια η γραμμή τους εκεί που καταλαβαίνει κανείς ότι έτσι κι αλλιώς από παλιά ήταν μαζί και σας θυμίζω όχι μόνο από τώρα, παλιά πριν από 2 εβδομάδες δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε επί της ουσίας κάποια διαφοροποίηση των κομμάτων και των συνδικαλιστικών τους παρατάξεων όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή εσείς τι λέτε στα 586 ευρώ που υπέγραψε η ΓΕΣΕΕ τόσες φορές σε όλα στην
στην πεποίθησή της ότι πρέπει να υπάρχει και στον αγώνα της να δημιουργήσει επαγγελματικό ταμείο ασφάλισης, υπήρχε ποτέ καμία διαφωνία? Η διαφωνία του θα ήταν αν θα είχε στο διοικητικό συμβούλιο ένα τέτοιο ταμείο, δύο ένας και τρεις ο άλλος ή τούμπαλιν. Άρα λοιπόν δεν τους ενώσαμε τώρα, τους ένωσε βεβαίως, αυτή είναι η αλήθεια, τους έχει ενώσει η εργοδοσία, η γραμμή της, η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία όχι μόνο δεν την αμφισβητούν, την επικαλούνται κιόλα, τι λέει ο Παναγόπουλος τώρα, θα σας καταγγείλουμε λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Αυτό είναι το πιο γελίο πράγμα που μπορεί να ακούσει κανένας. Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα που έχουν ολοκληρώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη μετάλλαξή τους σε εργοδοτικές οργανώσεις, δηλαδή. Μάλιστα. Άρα, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί θέλω, δεν το συνηθίζω την ώρα που είμαστε σε συνομιλία στον αέρα, αλλά εδώ υπάρχει ένας ακροατής, ο οποίος με ψέγει, γιατί λέει δεν είμαι αντικειμενικός και να κάνω καλύτερα ρεπορτάζ. Λοιπόν, η απάντησή μου, αγαπητέ φίλε Κώστα, είναι ότι Ομοσπονδία Φραυμάκου, κοινό ψηφοδέλτιο Πάσκε, Δά και ΣΥΡΙΖΑ. Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων Ποτών, Πάσκε, Δά και ΣΥΡΙΖΑ, κοινό ψηφοδέλτιο. Ομοσπονδία Ίδρευσης Αποχέτευσης, Πάσκε, Δά και ΣΥΡΙΖΑ, κοινό ψηφοδέλτιο. Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Εταιριών, Πάσκε, Δά και ΣΥΡΙΖΑ, κοινό ψηφοδέλτιο. Εργατικό Κέντρο Λακωνίας, Πάσκε, Δά και ΣΥΡΙΖΑ, κοινό ψηφοδέλτιο. Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου, Πάσκε, Δά και ΣΥΡΙΖΑ, κοινό ψηφοδέλτιο. Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, Πάσκε, ΣΥΡΙΖΑ. Έχω ολόκληρο κατάλογο, αγαπητέ φίλε. Όταν θα μιλάς μαζί μου, τουλάχιστον σε επίπεδο ρεπορτάζ, θα είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Τελεία, παύλα παράγραφος. Επανέρχομαι σε εσάς, κύριε Παπαγεωργίου. Θέλω να κλείσουμε με το εξής ερώτημα. Τελικά θα γίνει συνέδριο και κάτω από ποιους όρους θα γίνει? Τετάρτη πρωί έχει συγκαλέσει ο Παναγόπουλος διοίκηση. Θα συνεδριάσει δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάτι που το ζητάμε, το έχουμε ζητήσει εγγράφως εδώ και τις τελευταίες 7 μέρες, πάρα πολλές φορές. Τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. Ο σκοπός της παραταξής του εκεί και της πλειοψηφίας του εκεί γενικώς είναι να γίνει συνέδριο, γιατί λέει εγώ δεν θέλω να είμαι δωτός, κάτι τέτοια λέγεις. Δεν θέλω να είμαι δωτός πρόεδρος και κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα επιδιώξουν να ξανακάνουν συνέδριο. Αν ρωτήσει κανείς, αν στο συνέδριο αυτό θα επιδιώξουν να το κάνουν με την σύνθεση που θα προκύπτει από τους πραγματικούς σχετισμούς αυτούς, δηλαδή τους αντιπροσώπους που έχουν ψηφιστεί από εργαζόμενους, η εκτίμησή μου, κύριε Μπογιόπουλο, και μάλλον η εκτίμηση συνολικά δηλαδή των δυνάμεων της ΔΑΣ, του ΠΑΜΕ, είναι ότι θα επιδιώξουν να ξανακάνουν, να ξαναβάλουν μέσα τους ίδιους εργοδότες που είχαν και πριν από τρεις μέρες. Δεν θέλουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Εμείς όμως εκεί θα είμαστε. Θα ζητήσουμε αυτά που έχουμε ζητήσει. Η γραμμή μας δεν θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει. Θα επιδιώξουμε να γίνει συνέδριο και θα πάμε, κύριε Μπογιόπουλε, όπου και να είναι αυτό. Όπου και αν το κάνουμε. Τις τελευταίες φορές ήταν Χαλκιδική, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο, τώρα Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν έχουν σκοπό να το κάνουν πάλι εντός των ορίων της επικράτειας ή σκοπεύσουν να το κάνουν και πουθενά αλλού. Όπου και να πάνε όμως, εκεί θα είμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Σταματία και εργαζόμενοι θα είμαστε εκεί. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.